Βασιλόπιτα, η Ορθόδοξη Θρησκευτική Παράδοση. Βασιλόπιτα, ονομάζεται η πίτα που παρασκευάζεται σε ορισμένες χώρες από τους χριστιανούς παραμονές της Πρωτοχρονιάς και κόβεται, μοιράζεται δηλαδή, λίγο αφού το αλλάξει ο χρόνος. Συχνά γράφεται πάνω στη Βασιλόπιτα ο αριθμός του νέου έτους με σειρές αποφλοιωμένων αμυγδάλων ή με ζάχαρη. Η Βασιλόπιτα κατά το ελληνικό έθιμο κόβεται σε οικογενειακή συγκέντρωση αμέσως μετά τον ερχομό του νέου έτους. Έτσι, στις 12 ακριβώς τα μεσάνυχτα, με την αλλαγή του έτους, σβήνουν τα φώτα και μετά από ένα λεπτό ξανανάβουν, ευχόμενοι και αντευχόμενοι όλοι, χρόνια πολλά και ευτυχισμένο το νέο έτος. Τότε προσκομίζεται η Βασιλόπιτα στο τραπέζι και ο νοικοκύρης, αφού τη σταυρώσει με το μαχαίρι 3 φορές, αρχίζει να την κόβει σε τριγωνικά κομμάτια και τα προσφέρει σε κάθε ένα παριστάμενο μέλος, της οικογένειας ή φίλων και συγγενών. Με πρώτο κομμάτι του Χριστού, της Παναγίας, του Άη Βασίλη, του σπιτιού, του σπιτονοικοκύρη, της σπιτονοικοκυράς και των άλλων παρισταμένων κατά τάξη συγγένειας και ηλικία με τελευταίο το κομμάτι του φτωχού ή πάλι του σπιτιού. Ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να κοπεί κομμάτι για την εταιρεία, για το μαγαζί κλπ. Σε πολλά νησιά, με το ξημέρωμα της πρώτης του νέου έτους, αναλαμβάνει ο σπιτονοικοκύρης να καθαγιάσει την οικία κρατώντας είτε τμήμα της Βασιλόπιτας είτε του αντίστοιχου των Χριστουγέννων Χριστόψωμο και ένα κερί, μπαινοβγαίνοντας την πόρτα 3 φορές, λέγοντας «έξω τα κακά, μέσα τα καλά». Κατά την Ορθόδοξη θρησκευτική παράδοση, κάποτε στην Κεσαρία της Καπαδοκίας, στη Μικρά Ασία, όπου ο επίσκοπος ήταν ο Μέγας Βασίλειος, ήλθε να καταλάβει ο έπαρχος της Καπαδοκίας με πρόθεση να τη λαιλατήσει. Τότε ο Μέγας Βασίλειος ζήτησε από τους πλούσιους της πόλης του να μαζέψουν ό,τι χρυσαφικά μπορούσαν, προκειμένου να τα παραδώσει ως λύτρα στον επερχόμενο κατακτητή. Πράγματι, συγκεντρώθηκαν πολλά τιμαλφή. Κατά την παράδοση όμως, είτε επειδή μετάνιωσε ο έπαρχος, είτε κατά άλλους εκ θαύματος, ο Άγιος Μερκούριος με πλήθος αγγέλων απομάκρυνε το στρατό του και έτσι ο έπαρχος απάλαξε την πόλη από την επικείμενη καταστροφή. Προκειμένου όμως ο Μέγας Βασίλειος να επιστρέψει τα τιμαλφή στους δικαιούχους, μη γνωρίζοντας σε ποιον ανήκει τι, έδωσε εντολή να παρασκευαστούν μικροί άρτοι, εντός των οποίων τοποθέτησε ανά-ένα τα νομίσματα ή τα τιμαλφή και τα διένυμε στους κατοίκους την επόμενη του εκκλησιασμού. Το γεγονός αυτό απέληξε σε διπλή χαρά και λόγω της αποφυγής της καταστροφής της πόλης, συνεχίστηκε η παράδοση αυτή κατά τη μνήμη της ημέρας του θανάτου του, εορτή του Αγίου και Μεγάλου Βασιλείου.